Ήθελα όμως να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις ταινίες, κύριε Αριζόγλου. Εσείς είστε τρίτος. Και τα λέω τρίτος, εννοώ το εξής. Είπατε δεν παίξατε σε εκείνη την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και μπορείτε να ερμηνεύσετε εξίσου καλά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη τον λόγο για τον οποίο η κυρία που μας τηλεφώνησε τώρα από το θρυλόριο, αλλά και από πολλοίς κόσμος, στείνεται σήμερα στις οθόνες. Κάποτε περιμέναμε το κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο είχε κρατική τηλεόραση την ελληνική ταινία. Ήταν γεγονός τότε. Τώρα σχεδόν κάθε μέρα. Και στείνεται και έχουν την ίδια θεματικότητα και περισσότεροι με τότε. Ίσως θα κάνουμε τη μη σπέψη. Θα ήταν κυρία Αρζόγλου. Στον κύριο Αρζόγλου έξα το ερώτημα. Ναι, καλά. Καλά, και επειδή απάντησα εγώ, πειράζει. Απαντάμε. Όχι, δεν πειράζει, αλλά επειδή θα την ερώτημα στον κύριο Αρζόγλου. Καλά. Εντάξει. Να αποχωρήσω. Όχι καθόλου. Όχι αλλήμονό μα. Όχι αλλήμονό. Επειδή μου ήρθε εμένα η ιδέα. Ωραία. Μην δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα δεν μιλάω, θύμωσα. Ωραία. Θα παίζω το κομπολόνι. Έτσι. Λοιπόν, σας ακούω. Δεν γίνεται να στραφεί κανείς. Μου είστε ακόμα. Ναι, γιατί σε μια κυρία δεν μιλάνε έτσι. Μάλιστα. Έστω κι αν ήθελα να απαντήσω πριν. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Σας το συγγνώμη. Να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Και ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα, εφόσον είδατε τον θυμό σας. Είναι τιμή, λένε, για έναν Έλληνα ηθοποιό να μπει στην Επίδαυρο. Και εσείς μπήκατε στην Επίδαυρο με τη Λύση Στράτη, αν δεν κάνω λάθος. Και με την Αντιγόνη. Και με την Αντιγόνη. Ποιο είναι το συνέστημα που νιώθει ένας Έλληνας ηθοποιός? Κάποιος είχε πει ότι ένιωσα ότι τη μεγαλύτερη χαρά μπαίνοντας σε αυτό Δέος. Το θέατρο. Είναι υπέροχο το συνέστημα.